Το δικό μας φεστιβάλ, αυτό το πρώτο φεστιβάλ που διοργανώνει η Ένωση σήμερα, είχε τριπλό χαρακτήρα. Θα θέλαμε στην αρχή να βραβεύσουμε τις ομάδες, να κάνουμε απονομή στις ομάδες της πρωταθλήτριας τοπέδων και προπέδων που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα της περίοδου που πέρασε. Δεύτερον, να παραδώσουμε το αυτοκίνητο της Λαχαιοφόρου Αγοράς στον Τυχερό που προέκυψε από την κλήρωση της 24ης Απριλίου. Και το τρίτο σκέλος περιείχε το να τιμήσουμε την μνήμη του Λάρη, του γνωστού Θωμά Λάρη, ο οποίος πρόσφερε στο Καστοριανό ποδόσφαιρο μέχρι το 1985, αν θυμάμαι καλά. Ήταν ένας άνθρωπος πρωτοπόρος για την εποχή του, σε αυτά που έκανε, σε αυτά που δημιούργησε, οπότε κάποια στιγμή θα έπρεπε να τιμηθεί. Και με την ευκαιρία αυτού του φεστιβάλ, το οποίο θέλουμε να κάνουμε και θεσμό, αν μπορούμε, να τον τιμούμε κάθε χρόνο τη μνήμη του, να τον μνημονεύουμε και με περισσότερο υλικό από αυτό που παρουσιάσαμε φέτος, για κάποια άτομα τα οποία πρόσφεραν και προσφέρουν στο τοπικό ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τιμούνται. Αυτό κάναμε. Περάσανε βέβαια 31 χρόνια από το θάνατό του, ωστόσο δεν τιμήθηκε από καμία διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς σε όλα αυτά τα χρόνια που αναφέρθηκα. Είναι μια κίνηση κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει τίποτα για κανέναν. Όσοι θέλουν, όσοι μπορούν, ανάλογα με το σκεπτικό που έχει ο καθένας, με το τι θέλει να προσφέρει ο καθένας, κάνει και διάφορες εκδηλώσεις. Εμείς, επειδή θεωρούσαμε ότι ο άνθρωπος αυτός προσέφερε πολλά στο τοπικό ποδόσφαιρο, γιατί πολλές ομάδες ενισχυθήκαν τα χρόνια εκείνα με υλικό δικό του, με ανθρώπους, με παιδιά τα οποία αντρώθηκαν σε αυτόν ποδοσφαιρικά, θεωρήσαμε ότι πρόσφερε πολλά στον αθλητισμό της Καστοριάς, γι' αυτό και αποφασίσαμε να τον τιμήσουμε. Κανένας όμως, σας λέω, δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει τίποτα. Ο καθένας που βρίσκεται στη διοίκηση μπορεί να αφιερώνει τον χρόνο του όπως αυτός επιθυμεί. Νομίζετε ότι σήμερα, εάν από τον ουρανό μας κοιτάει, μας βλέπει, θα αγκαλιάσει η ψυχή του? Εντάξει, νομίζω πως ήταν μια τιμή για τον άνθρωπο αυτόν, γιατί κακά τα ψέματα είχε μεγάλη προσφορά. Πιστεύω πως ναι. Θερινή περίοδος, τα πρωταθλήματα έχουν τελειώσει. Σήμερα είχαμε και την απονομή στα προπαιδικά και στο παιδικό πρωτάθλημα. Και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το τι έχει μπροστά της η Ένωση για αυτή τη θερινή περίοδο. Για αυτή τη θερινή περίοδο θα ακολουθήσει η σχολή προπονητών, η οποία θα ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου έως τις 14. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν Ένωση, οι κατευθυντήριες γραμμές που δίνουμε είναι στο να κοιτάμε την πρόοδο. Ό,τι δεν βγαίνει σε καλό, το αφήνουμε. Ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε, το βελτιώνουμε. Κάνουμε προσπάθειες ώστε να καλυτερεύσουμε το επίπεδο και την δομή όλου του ποδοσφαίρου. Θα υπάρχει κάτι το ξεχωριστό στη νέα αγωνιστική περίοδο? Θα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ανακοινώσιμα αυτή τη στιγμή. Όταν θα είμαστε έτοιμοι θα τα ξαναπούμε πάλι, γιατί θα ακολουθήσει, αν θυμάμαι καλά, μια έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει ο προγραμματισμός της νέας περίοδου με κάποιες καινοτόμες ιδέες που θέλουμε να προσθέσουμε στο καινούργιο πρωτάθλημα. Θα ακολουθήσουν αυτά και μέσα από τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων, αλλά και σε μια έκτακτη γενική συνέλευση που πιθανόν να κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι.